Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα Talk to Mad με την Ηλένια Williams. Και το Steve Μιλάτο αρχίσαμε. Όντως. Τι κάνετε, παιδιά, πώς είστε? Εδώ είμαστε. Α, τι κάνετε, πώς είστε? Γιατί να μην αρχίσουμε, κόσμος. Αυθόρμητα, ωραία. Εντάξει, ρε παιδί μου τώρα, γιατί εδώ μας έχει συνεπάρει λίγο. Με έχει συνεπάρει δηλαδή, εμένα λίγο η κατάσταση, καταλαβαίνεις. Με έβαλε λίγο σε ένα πιο ρεμπέτικο στυλ ο Steve, η αλήθεια είναι εδώ πέρα. Επήγα να πάω σορτή με το outfit, αλλά δεν έπιασε. Ναι, σε καμία περίπτωση δεν έπιασε, ούτε με το δικό σου outfit, ούτε με το δικό μου outfit έχει πιάσει, η αλήθεια είναι. Δεν πειράζει, προχωράμε, παιδιά. Είμαστε εδώ για να σας φτιάξουμε τη διάθεση. Είμαστε εδώ για να σας κάνουμε να αισθανθείτε λίγο καλύτερα, ρε παιδί μου. Να περνάτε το ωραίο στο σπίτι σας, να σας κάνουμε μια πολύ, πολύ ωραία παρέα. Να σας πω κάτι. Μήπως έχω βάλει τα τρύπατα τα παπούτσια, αλλά εάν ανέβαινε εδώ πάνω. Δώστε μου ένα γενικό. Αν ανέβαινε εδώ πάνω, ίσως να ήταν λίγο πιο εύκολο να γίνει η εκπομπή πιο σωστά. Ποιο. Ναι, κύριε. Α, φαίνεσαι ίσα. Κοίτα εδώ. Εντάξει, και τώρα φαίνομαι ίσα. Φαίνομαι πολύ πιο ψηλή από σένα. Από εδώ, από την κάμερα φαίνεσαι ίσα. Τέλος πάντων, προχωράμε. Έτσι θα αποφάσισα ότι θα γίνει η εκπομπή σήμερα. Είμαι σαν να δείχνω πώς το λένε. Από εδώ το πλυντήριο πιάτων μας. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και θα είμαστε μία ώρα μαζί παρέα να σας κάνουμε. Θα είμαστε μία ώρα φυσικά μαζί. Να σας πούμε πολλά όμορφα νέα τα οποία τα βρίσκουμε στο www.na.gr και επίσης, παιδιά, μιας και ανέβηκα πάνω στον καναπέ έτσι τώρα και έκανα αυτό, μην ξεχνάμε ότι πάντα έχουμε και το πακέτο. Εδώ, μπορεί να μην καθόμεθα, αλλά τώρα δηλαδή, θα κάτσουμε σε λίγο. Αλλά είναι πάντα στην παρέα μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και βλέπετε και από πάνω, πακέτο.com, μπαίνετε και κάνετε τις παραγγελιές σας. Όπως έκανε ο Steve την παραγγελιά του. Έτσι μπαίνετε και κάνετε φυσικά τις παραγγελίες σας. Έχει ένα σπίτι σας ωραίο, κόζι, ήρεμο. Κόζι για σένα, ό,τι πρέπει τώρα που ξεκινάς να φτιάχνεις το σπιτάκι σου. Τι γίνεται? Εννοείται. Έτοιμο παράδοτα, έπιπλα σε Ελλάδα και Κύπρο. Και επί Κύπρο, δύσκολα. Κύπρο, εύκολα. Και μπορείτε φυσικά να μπαίνετε και στο Instagram, πακέτο κάτω παύλα online. Μπες, πάθε εγκεφαλικό, να στρέψουν λίγο τα σάλια που έχεις μπει και το ξέρω. Γιατί εκεί βλέπεις και πάρα πολλές ιδέες κιόλας. Τώρα! Επίσης, θα μας κάνετε follow σε όλα τα social media, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, TikTok. Λοιπόν, δεν ξέρω. Λοιπόν, κατά τα λοιπά, ξεκίνα. Ladies and gentlemen, madame, messieurs. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε με το πρώτο νέο που είναι για το Netflix. Η σειρά που όλοι αγαπάνε και όλοι θα θέλανε να είναι σε αυτήν είναι το Elite. Μυρίζω σκυλοτροφή, γιατί έχει πάει πιο δίπλα. Όχι, θα με τι αποστάσει λίγο παλιά, με τη φωνάζει αστερόπι. Χάνεσαι το πλέον. Εντάξει, οκ, έχουμε κάνει τα τεστ μα όμω. Είναι το Elite, παιδιά. Το ανακοινώθηκε ότι τον Ιούνιο του 2021 θα έρθει η πέμπτη σεζόν στην οποία θα προσθεθούν καινούργια μέλη. Έχουμε βίντεο. Κάνει και για βίντεο κλιπ λίγο η μουσική και το τρέλε λίγο. Elite, καινούργιο κομμάτι. Το έχεις δει? Ναι, έχω δει την πρώτη σεζόν, τα τρία πρώτα επεισόδια. Μην πω βλακία τώρα, γιατί δεν έχω δει. Καταρχάς είναι το ισπανικό, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Που είναι που παίζουν πάρα πολύ από το Casa de Papel. Που είναι αυτός, δεν είναι αυτό που είναι σε κάτι φυλακές. Όχι, είναι αυτό που είναι σε ένα πανεπιστήμιο. Είναι σε ένα σχολείο το οποίο είναι υπερπλουσιόπαιδα. Οκ. Okay. Δηλαδή Rich Boys Elite, γι' αυτό δεν είναι και καλά. Η Elite. Που λέμε του κόσμου. Και μου το λέγανε συνέχεια. Και ζουν μέσα στο κλειδί. Ωστόσο, το αποκλειστικό ίδρυμα δέχεται τρεις μαθητές από την εργατική τάξη, όταν το κτίριο του δικού του σχολείου καταραίει. Η νέα προσθήκη στο δυναμικού Las Enpos. Las Encinas. Λόγω ταξικών και πολιτισμικών χρημάτων δημιουργούν τρίβες μεταξύ των εφήβων που αποκρυφώνονται με τον φόνο μιας μαθήτριας. Τι λες τώρα εσύ? Λοιπόν, φόνος σε σχολείο. Άκου, δεν έχω. Έχω ακούσει φυσικά τα καλύτερα για το Elite, εννοείται. Ποιο είναι, προσπαθώ να θυμηθώ. Ρε, τώρα βοήθησε με λίγο, αν το θυμάσαι εσύ. Αυτό που παίζει και η. Πώς το λένε, ναι, που είναι γυναίκες που παίζει και. Έχεις δει το Casa de Papel? Ναι, λίγο. Ούτε αυτό το είχατε πολύ. Τι! Είναι πιο πολύ blacklist εγώ. Τι! Εντάξει. Αυτό θα είναι η είδηση για το πότε θα βγει η νέα σεζόν του Casa de Papel που είχε βγει πέρσι. Είναι κακός χαμός το Casa de Papel. Εντάξει. Εντάξει. Δεν μπορώ να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα. Δηλαδή, πραγματικά δεν μπορώ να σου πω. Εντάξει, καραντίνα, έχουμε το δω, νομίζω, ξεκινήσει. Πέρσι στην καραντίνα είχε βγει ο τελευταίος κύκλος, νομίζω τρίτος ή τέταρτος, δεν θυμάμαι ποιος είναι. Τον είδα μέσα, φυσικά επειδή είχαμε καραντίνα. Και τότε μάλιστα είχα και κορώνα και ήμουνα μέσα για τα καλά. Και παιδιά, θυμάμαι, έβλεπα, με πονούσε το κεφάλι μου τόσο πολύ. Αλλά συνέχιζες. Και συνέχιζα δίχως αύριο. Καθόμουν έτσι και πονούσε, κλείνω τα μάτια μου, ανέβαζα πυρετό και καθόμουν εκεί με τα χίλια ζόρια να το δω. Μέσα σε μια μισή μέρα το τελείωσα. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Ναι, δεν το έχω κάνει ποτέ. Δηλαδή είμαι πολύ πειθαρχημένη στις σειρές, ρε παιδί μου. Αλλά αυτό το πράγμα, αυτό το addiction. Ήταν addiction. Εγώ μια σειρά για οποία θέλω να ξεκινήσω στο Netflix είναι το Games of Thrones πάρα πολύ. Αλλά δεν υπάρχει στο Netflix, ρε γαμώτο. Θα πάμε σε break. Πάμε σε break και επιστρέφουμε να πούμε για τα υπόλοιπα νέα μας.
Επιστρέφουμε, ναι, και σε πολύ πολύ λίγο θα μάθετε και ποιος θα είναι φυσικά ο καλεσμένος μας. Oh yeah. Ποιος θα είναι ο καλεσμένος μας? Ο Στέφανος. Στέφανος. Πάμε να απολαύσουμε Take You Dancing. Έλα, δώστε. Let me take you dancing. Εδώ είμαστε λοιπόν. Επιστρέψαμε. Και η παρέα μας μεγάλωσε. Άκου λέει, δεν βλέπεις εδώ πως έχει μεγαλώσει. Το μεγάλο τώρα δείγμα είναι, μην φανταστείτε κι εσείς μεγάλωσε. Γεια σε μπαριού. Φάει το βελουράκι σου αγάπη μου για να μείνεις λίγο ήσυχος. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Φυσικά πάντα στην παρέα μας έχουμε την πολύ αγαπημένη μας Wet n Wild. Και θα κλέψω λίγο χρόνο, έτσι σιγά σιγά. Να, εδώ, πόσο κοιτάξτε. Χρόνο θέλεις για αυτά τα προϊόντα, σιγά, τα γυναικεία, σιγά, τα τέλεια. Για να μην με καταλάβει αυτός εδώ πέρα ο έξω από εδώ. Λοιπόν, έχω επιλέξει το καλύτερο για σήμερα για να σας δείξω. Επίσης, να πούμε ότι έχουμε, δεν είναι δώρα, συγγνώμη, Στεφανέ μου, έτσι δράτω με τις ευκαιρίες, δηλαδή μέσα από το ραδιόφωνο, από το Mad Radio 106,2. Και θέλω να μπαίνετε γιατί δίνουμε ένα πολύ ωραίο πακέτο, ένα beauty pack για σας, κορίτσια μου. Τρία δίνουμε για την ακρίβεια, όπου μπαίνετε μέσα στο Instagram του MAD TV, δηλώνουν την συμμετοχή τους με τα απαραίτητα like, follow, post και αουά. Τους κανόνες τους οποίους είναι. Ακριβώς, τους κανόνες αυτούς που πρέπει να ακολουθήσετε. Κάνετε όσα σχόλια θέλετε και αυτό το beauty pack είναι δικό σας. Αρκεί να κάνετε τις ανακοινήσεις της απαραίτητης διαδικασίας και φυσικά μέσα από τις εκπομπές του Mad Radio να ανακοινώνονται οι νικητές. Τώρα, να σας πω ότι έχω διαλέξει το make-up sponge, αυτό το συγκεκριμένο, το οποίο το έχω αγαπήσει όχι μόνο εγώ, γιατί στρώνει τέλεια το make-up, αλλά φυσικά και πολλές make-up artists μπορείτε να δείτε να έχουν ένα τέτοιο φούξια make-up sponge, το οποίο είναι της Wet n Wild για πάρα. Μπορείστε, το απλικατέ αυτό. Σκούρα.gr μπαίνετε και κάνετε τις παραγγελίες σας, αλλά και Wet n Wild Greece μπαίνετε και την ακολουθείτε στα social media, όπου εκεί βλέπουν ό,τι καινούργιο τρέχει, γιατί Wet n Wild δημιουργεί τάσεις. Πάμε τώρα στο θέμα της ημέρας. Στο επόμενο θέμα, από το mad.gr. Το οποίο είναι για έναν πολύ καλό άνθρωπο. Πολύ καλό άνθρωπο. Με μεγάλη τον καρδιά. Βεβαίως, και είναι για τον, για τον Σπύρο Μπιμπίλα, ο οποίος βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή After Dark. Το φίλο μας το Θέμη. Το φίλο μας εδώ, το Θέμη, τον Γιώργαντά, και εξομολογήθηκε. Το γείτονά μας, ουσιαστικά, με λίγα λόγια. Ακριβώς. Εξομολογήθηκε στο εξομολογητήριο του After Dark ότι, παιδιά, έχει πέσει θύμα απαγωγής στη Βενεζουέλα. Τα έπιπλα τα θέλουμε. Θα μας στείλει άλλο το πακέτο, αλλά το θέλουμε. Λοιπόν, μίλησε στο. Έχουμε βίντεο, αστεροπάκι μου. Δείξε μας λίγο το βίντεο εδώ, σε παρακαλώ. Μου έχει συμβεί στη Βενεζουέλα. Μας είχαν απαγάγει με ένα φίλο μου, με ένα ψεύτικο ταξί. Δεν ήταν ταξί. Και μας ζητούσαν χρήματα. Και τότε, παρότι εγώ ήμουνα στο μετέχμιο που ψαχνόμουν, δεν είχαμε κινητά τότε, αλλά είπα μέσα μου, θα κάνω ένα τάμα στην Τίνο. Και τι έκανα? Όχι, μας πετάξανε κάπου, μας πήραν όλα τα πράγματα και ήταν μια πολύ οδυνηρή κατάσταση. Μας πετάξανε χωρίς τα πράγματα, τελικά μας μάζεψε κάποιοι της προσβεστικής, μας πήγανε στην πρεσβεία, τέλος πάντων ήταν μια κατάσταση πολύ περίεργη. Άκου τώρα να δεις. Ένα στενό λάθος να κάνεις Βενεζουέλα, Βραζιλία και πέρα στις φαβέλες. Έχεις χαθεί. Θυμάσαι που είχαμε εδώ πέρα, ποιον είχαμε καλεσμένο, θυμάσαι. Κόλλησα με το όνομά του. Ποιον είχαμε βρει που μου, κι εγώ. Που ταξιδεύει αρκετά. Που ταξιδεύει αρκετά. Θα το θυμηθούμε το όνομά του και θα σου το πούμε στην πορεία. Κι εγώ. Που ήταν κάπου, που τον μπερδέψαν το ξενοδοχείο στην Αίγυπτο κάπου. Τον Τζον. Τον Τζον Λιγνό, μπράβο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ο Τζον ήταν εδώ που είχε έρθει και μας είχε πει, παιδιά, ότι είχε βγει με κάτι ξενοδοχείο, του είχε παριστάνει κάποιος στον Ξεναγό. Τον Ξεναγό, ναι, και ήταν ψέματα και τον πρόλαβε το παιδί από το ξενοδοχείο. Δεν είναι αστείο. Στο Περού μας είχε γίνει αυτό. Δεν θυμάμαι. Κάπου Αίγυπτο, νομίζω, ή κάτι εκεί πέρα. Κάιρο, Αίγυπτο, κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, σημασία έχει ότι είναι πράγματα τα οποία όντως συμβαίνουν. Είναι αλήθεια. Εγώ αλήθεια δεν ξέρω πώς θα. Ξέρεις, όταν είσαι και άντρας, είναι λίγο διαφορετικό γιατί. Όπως και να το κάνεις, ρε παιδί μου. Ό,τι και να είσαι, θέλει προσοχή το πράγμα. Δεν πρέπει να εμπιστεύεσαι κανέναν εύκολα. Πρέπει να προσέχεις και ειδικά σε χώρες οι οποίες ξέρεις ότι η εγκληματικότητα είναι λίγο πιο αυξημένη. Πρόσεξε με, το χειρότερο είναι αυτό ότι λέει ότι δεν είχαν καν κινητά, φαντάζομαι. Σκέψου. Δεν έχεις κινητό, να μην έχεις τρόπο να επικοινωνήσεις τίποτα και απλά ο μόνος τρόπος να είναι η πρεσβεία ή κάποιο κάρτο τηλέφωνο που μπορεί να είχαν τότε ή οτιδήποτε. Γιατί ένα παίρνει το διαβατήριο, πιστεύω, και τα λεφτά, και να μην μπορεί να βρει τρόπο να επικοινωνήσει και να πα κάπου να αποδείξει ποιο είσαι. Αυτό. Που πες, εντάξει, αν έχει ένα κινητό, όμως μπορεί να αποδείξει τα πάντα πια. Ναι. Ενώ. Τότε όμως. Ναι. Έφυγε ο Μπαντή. Πού το βλέπει εσύ.
Πού είναι, ρε Μαργαρίτα, από εκεί. Καταστρέφει ένα πλατό, μην αγχώνεστε όμως. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη είδηση. Ο αγαπημένος, ο ένας, ο μοναδικός που πολλές γυναίκες έχετε αγαπήσει. Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Επιστρέφει στο Μέγκα. Κοίταξε, περιμέναμε αυτή την επιστροφή. Περιμέναμε αυτή την επιστροφή. Αν και ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης είχε δώσει έτσι πάρα πολύ βάση. Να το σκύλο, τον βλέπουμε εδώ πέρα. Είχε δώσει πολύ μεγάλη βάση στις ταινίες που έκανε πριν από. Μην αγχώνεσαι, πριν από τα προηγούμενα χρόνια. Αν υπάρχει ένα τηλεοπτικό σπίτι, νομίζω αυτό είναι το Μέγκα του Χριστόφορου Παπακαλιάτη. Ναι, τον έχει, νομίζω. Μπορώ να πω, όχι αναδείξει, ανεβάσει κιόλα το. Έχει κάνει πολύ επιτυχία εκεί πέρα. Καλά, δεν το συζητάμε. Παιδιά, να πούμε ότι η σειρά, η συγκεκριμένη, αναμένεται να είναι έτοιμη να ξεκινήσει τα Χριστούγεννα του 2021 και φυσικά θα προβληθεί στο Μέγκα. Δραματική, σύγχρονη, ερωτική σειρά, πάνω κάτω σε αυτά που μας έχει συνηθίσει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Και θα είναι εβδομαδιαία τα επεισόδια. Και θα λάβει μέρος στους Παξούς. Και είναι μια ιστορία που διαδραματίζεται εν μέσω πανδημίας. Δηλαδή κάτι επίκαιρο, κάτι το οποίο όλος ο κόσμος μπορεί να ενστερνιστεί και να το νιώσει δικό του. Κοίταξε, περιμένουμε πώς και πώς. Αν υπάρχει ένα καλό πάντως μέσα σε όλο αυτό που έχει γίνει τα τελευταία, νομίζω, 2-3 χρόνια, ότι έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυναμικά η τηλεόραση. Έχει επιστρέψει πάρα πολύ δυναμικά η μυθοπλασία. Επίσης πολύ σημαντικό. Βλέπουμε και καινούργιες σειρές που βγαίνουν, καινούργια πράγματα τα οποία εξελίσσεται και νομίζω και μια σειρά ελληνική, δεν θυμάμαι ποια είναι. Τη ζήτησε το Netflix, αν δεν κάνω λάθος, μεταγωδισμένη. Το έτερο εγώ, εντάξει, ναι, παιδιά, δεν το συζητάμε. Και άλλο ένα, και το καινούριο τώρα με. Όχι στον Αντένα. Όχι στον Αντένα, μια άλλη σειρά που παίζει. Διαδικτυακά. Όχι. Που είναι με το σχολικό, νομίζω. Α, το. Νομίζω το σιμπλός δρόμος. Ωραία. Εντάξει, παιδιά, λοιπόν, πάμε να υποδεχτούμε τον σημερινό μας καλεσμένο. Πάμε να φύγουμε σε ένα σύντομο break. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Βασικά, εγώ θα υποδεχθώ. Εδώ, εσύ θα υποδεχθείς τον σημερινό μας καλεσμένο. Εγώ πρέπει να πάω μέχρι το ραδιόφωνο, η αλήθεια είναι. Και να βγούμε στον αέρα και επιστρέφουμε εδώ σε πολύ, πολύ λίγο. Πάμε. Πάμε να υποδεχτούμε τώρα έναν πολύ, πολύ, πολύ ωραίο και συνονόματο καλεσμένο. Νομίζω το γνωρίσαμε πριν από περίπου 3 χρόνια. Και έχει έρθει, συγγνώμη για το startup, στην παρέα μας με αφορμή το καινούριο του τραγούδι, η πρώτη του κυκλοφορία, παιδιά. Τον γνωρίσαμε σε ένα talent show, έχει πολλά να μας πει για το καινούριο τραγούδι και πάμε να υποδεχθούμε άλλον φυσικά από τον Στέφανο. Τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλώς ήρθες στην παρέα μας. Καλώς σας βρήκα. Πώς είσαι, πώς θα περνάς? Είμαι καλά. Είμαστε, εντάξει, λίγο με την πανδημία, λίγο με όλα αυτά. Λίγο περίεργα, αλλά είμαστε καλά. Εντάξει, με το COVID να πούμε την περίεργα πράγματα. Επίσης, παιδιά, να σας πούμε ότι έχουμε κάνει όλα τα απαραίτητα τεστ. Γι' αυτό δεν φοράμε τις μάσκες μας, είμαστε πεντακάθαροι. Οπότε θέλω να μου αγχώνεστε. Η πρώτη καραντίνα, η δεύτερη, σε βρήκε πιο δημιουργικό. Γιατί από ό,τι ξέρω, βλέπω, γράφεις και τραγούδια, γράφεις και μουσική, στίχους. Ναι. Ήταν η πιο δημιουργική πρώτη καραντίνα σε σχέση με τη δεύτερη για σένα? Νομίζω πως η πρώτη ήταν λίγο πιο δημιουργική από άποψη ότι είχαμε πιο πολλές εικόνες, λίγο πιο πολλά πράγματα. Τώρα η δεύτερη μας βρήκε ήδη κουρασμένους από την πρώτη. Οπότε νομίζω η πρώτη ήταν καλύτερα. Βέβαια, προσωπικά, ο όγκος τραγουδιών που έγραφα, ας πούμε, είναι περίπου ο ίδιος με αυτόν που έγραψα τότε και που γράφω τώρα, ας πούμε. Λες ότι γράφεις αρκετά τραγούδια. Από πού αντλήσεις έπνευση? Ποια είναι η πηγή έπνευσή σου που κάθεσαι και δημιουργείς? Και πες μου, αν έχεις κάποια διαδικασία ή ερωτελεστία να πω, όταν γράφεις. Π.χ. ξέρω κάποιους καλλιτέχνες γράφουν μόνο το βράδυ. Άλλοι βάζουν ένα ποτήρι κρασί, χαμηλώνουν τα φώτα και γράφουν. Έχεις κάποια διαδικασία τέτοια εσύ? Δεν έχω κάποια ιδιαίτερη διαδικασία. Γενικά μπορεί να μου έρθει ιδέα οποτεδήποτε. Μπορεί να σκεφτώ κάτι, ας πούμε, ένα στίχο, ένα μικρό στιχάκι, να το γράψω στο κινητό, να τα αφήσω. Μετά από λίγο καιρό να το ξαναπιάσω, να κάτσω λίγο στο πιάνο, να βρω μια ωραία μελωδία. Κάπως έτσι δηλαδή λειτουργώ. Ποια μουσικά όργανα παίζεις? Παίζω πιάνο και έχω αρχίσει τελευταία να μαθαίνω και κιθάρα, γιατί μου αρέσει πολύ. Ηλεκτρική ή κλασική? Κλασική. Ακουστική. Ηλεκτρική μετά. Μετά ακόμα. Εγώ μεγάλο ερώτημα με ηλεκτρική. Θα ήθελα να μάθω να παίζω κι εγώ. Σε ποια ηλικία ξεκίνησες? Να σε γνωρίσουμε πάλι λίγο πιο πίσω. Σε ποια ηλικία ξεκίνησες να ασχολείσαι με το τραγούδι? Με το τραγούδι ξεκίνησα μικρός. Δεν ξέρω ακριβώς πότε. Δηλαδή, ξεκίνησα με το πιάνο στην αρχή, έτσι και από μόνος μου λίγο, μέχρι που πήγα να κάνω τα πρώτα μου μαθήματα και σιγά σιγά τραγουδούσα σε χοροδίες, σε τέτοια. Μ' άρεσε. Γενικά, ναι. Ναι, στο σχολείο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Και μ' άρεσε.
Και συνέχισα μόνος μου να τραγουδάω, να γίνομαι καλύτερος. Μέχρι που αποφάσισα ότι κάτι αυτό μου αρέσει πολύ. Οπότε. Είχες κάποια επιρροή από το σπίτι σου, τραγουδάει κάποιος άλλος και πήρες το άκουσμα και ξεκίνησες και δεν σου αρέσει το πράγμα ή από μόνος σου? Όχι, δεν τραγουδάει κανείς. Έπαιζαν πιάνο, έτσι υπήρχε το πιάνο στο σπίτι. Okay. Έπαιζε η μητέρα μου. Οπότε έτσι άρχισα και εγώ να ασχολούμαι. Όχι μουσικός, απλά και εκείνη, μικρή έπαιζε ρε παιδί μου και είχε μείνει το πιάνο στο σπίτι. Και από περιέργεια κι εγώ από μικρός, έτσι λίγο να σκαλίξω από εδώ από εκεί. Ξεκίνησες να πες, ναι. Και κόλλησες. Ναι, και σιγά σιγά πιο συνειδητά, πιο τέτοια, μέχρι και τα μαθήματα. Και κάποια στιγμή άρχισα να γράφω κι εγώ τα δικά μου πράγματα στο πιάνο. Και έτσι ήρθε και το τραγούδι. Πάμε λίγο τώρα πιο μπροστά. Ξεκίνησες και μπήκες στο παιχνίδι στο The Voice. Ναι. Το 2018. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία και πώς πήρες την απόφαση? Επίσης, θέλω να σε ρωτήσω. Δηλώσες εσύ συμμετοχή για να πας, γιατί έχουμε ακούσει πολλές φορές. Δηλώσε η κοπέλα μου, δηλώσε η μάνα μου, δηλώσε ένας φίλος μου και με ζόρισαν να πάω. Εσύ το πήρες μόνος απόφαση ή σε ζόρισαν? Όχι, το πήρα μόνος μου απόφαση. Είπα, θα πάω, πιο πολύ να δοκιμαστώ. Ήθελα να δοκιμάσω τον εαυτό μου. Μπορείς, το βλέπα και στην τηλεόραση και το εξωτερικό και εδώ. Και έλεγα πολύ ωραία φάση, πολύ ωραίο το όλο γενικά με τις καρέκλες, πολύ τέτοιο. Οπότε λέω, γιατί δεν δοκιμάζεις? Και έτσι βγήκε να πάω. Και ήταν γενικά μια πολύ ωραία εμπειρία. Δεν τη μετανιώνω δηλαδή καθόλου. Δεν ξέρω αν θα το ξαναέκανα, αλλά δεν μετανιώνω καθόλου που πήγα. Ήταν φοβερή εμπειρία. Έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Πάμε να δούμε ένα μικρό βιντεάκι, ένα απόσπασμα, ναι. Και θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις σε πολύ λίγο. Το συνέστημα όταν γύρισε, που πάτησε, ποιο ήταν εκείνη τη στιγμή πάνω στη σκηνή? Αν σου πω ότι δεν το είδα ποτέ, δεν είδα ότι γύρισε. Αλήθεια. Ναι, δεν το είδα. Είχε φώτα και λίγο και το άγχος και όλα αυτά. Και δεν πήρα χαμπάρι και τελειώνω το κομμάτι, ρεμώ λίγο και βλέπω τον, ναι, και βλέπω τον Κωστή γυρισμένο και λέω οκ. Okay. Η ερώτηση που δεν στην κάνω νομίζω συχνά ή στην κάνω, δεν ξέρω. Η επιλογή του τραγουδιού, πώς και επέλεξε το τραγουδί, σημαίνει κάτι για σένα? Είναι ένα πολύ αγαπημένο μου τραγούδι και είχα δει ότι δεν είχε επιλεχθεί πολύ, ούτε εδώ, ούτε στο εξωτερικό, έτσι, για τα blinds και για το voice. Δηλαδή δεν ήταν ένα τραγούδι που είχε υποθεί πολλές φορές. Και επειδή μου άρεσε πολύ, το κάναμε και πρόβες εννοείται και αυτά, και έτσι αποφασίσαμε να το πούμε. Ναι. Θα συμβούλευες κάποιο παιδί να ξεκινήσει τώρα να πάει στο The Voice ή σε κάποιο talent show μουσικό? Νομίζω ναι. Δεν έχει να σου δώσει κάτι αρνητικό. Το μόνο που θα σου δώσει είναι εμπειρίες, εννοείται, από ένα τηλεοπτικό πλατό, από μια παραγωγή ωραία, μεγάλη, και γνωρίζεις, εννοείται, πολύ κόσμο και παιδιά σαν και σένα που τραγουδάνε και αυτά, και τους κριτές, ανθρώπους γενικά στη μουσική. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Στα social σε βοήθησε? Γιατί προσωρινά. Καλώς, εκείνη δηλαδή... Ναι, δηλαδή εκείνη την περίοδο, ναι. Αλλά μετά, επειδή γίνεται και κάθε χρόνο και επειδή περνάνε πολλά παιδιά, δεν μένεις τόσο πολύ στο κοινό. Ερώτηση. Το 18 είπαμε ήταν η τρίτη ζώνη. Πώς και αποφάσισες τρία χρόνια μετά να βγάλεις τώρα το πρώτο τραγούδι? Νιώθεις πιο έτοιμος, πιο ολοκληρωμένος σαν χαρακτήρας και αποφάσισες τώρα, ή απλά ήθελες να βρεις το συγκεκριμένο τραγούδι που πεις ότι το έχω, είμαι εδώ? Τώρα υπήρξε αυτή η ευκαιρία από πολλούς παράγοντες. Ήρθε δηλαδή και η γνωριμία με την εταιρεία μου. Okay. Και μέσα από το παιχνίδι κιόλας άρχισα λίγο να συνειδητοποιώ ότι θέλω να το κάνω επαγγελματικά, να το κυνηγήσω. Οπότε κάπως έτσι άρχισε και το κομμάτι αυτό ήταν ένα τραγούδι που το είχα γράψει ή το έγραφα εκείνη την περίοδο περίπου. Okay. Και μετά από τρία χρόνια ήρθε η στιγμή που καταφέραμε και το κυκλοφορήσαμε. Πολύ ωραία. Χαίρομαι. Θέλετε να πάμε να το δούμε κιόλας, να κάνουμε και ένα break? Βεβαίως. Το τραγούδι λέγεται «Πόσες φορές να πούμε στον κόσμο». Είναι καινούργιο δικό σου. Κυκλοφόρησε πότε? Κυκλοφόρησε στις 16 Μαρτίου. Στις 16 Μαρτίου, ακριβώς. Οπότε πάμε να τα απολαύσουμε και επιστρέφουμε. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και στην παρέα μας είναι ο Στέφανος. Απολαύσαμε το καινούργιο σου τραγούδι, το «Πόσες φορές». Πες μας λίγα λόγια για αυτό, να ξεκινήσουμε το ωραίο μας παιχνίδι. Το «Πόσες φορές» είναι ένα τραγούδι που έγραψα τη μουσική και τους στίχους, σου είπα, περίπου όταν ήμουν στο Voice, εκεί και λίγο πιο μετά. Σιγά σιγά το δούλευα μέχρι να το φτάσω σε ένα σημείο που μου άρεσε εμένα. Και αποφασίσαμε μετά με την εταιρεία μου να είναι και η πρώτη μας κυκλοφορία.
Την παραγωγή την έχει κάνει ο Σούμκα, το βίντεο κλιπ ο Άλεξ Κωνσταντινίδης. Είναι στα αυτιά μου είναι πολύ όμορφο και πιστεύω σε ότι όλων τα ακούει... και καλό τάξιδο, εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι έτοιμο να πάμε στο game part αυτή τη εκπομπή? Βεβαίω. Λοιπόν, να σου εξηγήσω του κανόνε. Βάζει τα ακουστικά, θα ακού από το Spotify την playlist του Mad Radio. 106,2 φυσικά αγαπάμε και υποστηρίζουμε δυνατά. Και εγώ θα προσπαθήσω να σου τραγουδήσω. Ένα τραγουδί θα διαβάσει στα χείλια μου ουσιαστικά για να καταλάβει ποιο είναι το τραγούδι. Ωραία. Ξεκινάμε. Για βάλε ακουστικά. Μ' ακούς, μ' ακούς. Δεν ακούς, ωραία. Δεν ακούω τίποτα. Έσπασε η νύχτα δυο κομμάτια και έκλεισα σφιχτά τα δυο μου μάτια. Είπα δεν μπορεί όταν τα ανοίξω αυτή η εικόνα θα χαθεί. Δεν κατάλαβα τίποτα. Παρακαλώ, δεν μ' ακούσε τίποτα και χάλια. Λοιπόν, πίστευα σε είχα ξεπεράσει πρώτος πως εγώ... Δεν έχω ιδέα. Κοιτάμε ξανά. Έσπασε η νύχτα. Έσπασε η νύχτα, Ρέμος. Ναι. Επόμενο. Γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου, ελαστινά. Γκαλιά μου, ελαστινά. Γκαλιά μου, έλα, έλα. Μικρό μου, έλα, έλα. Μικρό μου. Έλα, έλα, μωρό μου, έλα, έλα, μωρό μου. Έλα, μωρό μου, έλα, μωρό μου. Γλυκά, γλυκά. Γλυκά, γλυκά. Γλυκά, γλυκά, γλυκιά μου. Ναι. Ποιος το λέει, ποιος? Γωγό Τσαμπά. Εφηθόδη. Χέρια ψηλά. Χέρια ψηλά, Χατζηγιάννης. Μέσα σου μία στιγμή αν ζούσα, τίποτα άλλο δεν θα... Μέσα σου μία στιγμή αν ζούσα, τίποτα άλλο δεν θα σου ζητούσα. Τίποτα άλλο δεν θα λαχταρούσα. Μέσα σου μια στιγμή Σαμπάνης. Να ζούσα. Μέσα σου μια στιγμή να ζούσα. Μια στιγμή. Μέσα σου. Μέσα σου. Μια στιγμή να ζούσα. Μέσα σου μια στιγμή να ζούσα. Τίποτα άλλο. Ναι. Δεν θα... Στα βέντο. Ναι. Ήβη Αδάμου. Όχι. Μέσα σου. Παπαρίζου. Λοιπόν, επόμενο. Ναι. Όλα γύρω σου γυρίζουν. Όλα γύρω σου γυρίζουν, Ρουβάς. Ναι. Αυτό. Εντάξει. Καλά τα πήγες, νομίζω. Ήθελα λίγο να το συνηθίσω. Πάλι καλά, συγχαρητήρια που δεν ακούγες, γιατί η φωνή μου νομίζω είναι τα πανηγύρια. Αυτό ήτανε. Θα ανακεφαλαιώσουμε και να περιμένουμε κάτι άλλο από σένα, κάποια καινούργια συνεργασία, κάτι. Δεν ξέρω, είναι η αλήθεια. Είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα τώρα και με τον κορονοϊό. Κάνουμε όμως ό,τι μπορούμε, ετοιμάζουμε πραγματάκια και ελπίζω να γίνουν σύντομα στο μέλλον και να ανοίξουν και λίγο τα πράγματα, να βρεθούμε λίγο πιο... Μετά την καραντίνα θα ήθελες να τραγουδήσεις κάποιο μαγαζί, κάποιο σχέδιο που έχεις, διακοπές, κάτι για σένα? Δεν ξέρω είναι η αλήθεια. Σίγουρα θέλω να τραγουδήσω, μου έχει λείψει πολύ. Τώρα για διακοπές όλο και κάτι θα κάνουμε και η Χαλκιδική είναι δίπλα. Θεσσαλονίκη πάνω. Χαλαρά. Χαλαρά. Θα δούμε. Μια τελευταία ερώτηση πριν κλείσουμε για σήμερα. Θα προτιμούσες να είσαι σε live stage σε κάποιο σχήμα ή θα προτιμούσες πιο μικρά μαγαζιά που είναι πιο ζεστό το κλίμα? Και τα δύο έχουν, και τα δύο έχουν ναι, τη χάρη τους. Είναι νομίζω το ίδιο ωραίο. Δηλαδή στα πιο μικρά μαγαζιά επικοινωνείς λίγο πιο πολύ με τον κόσμο. Αλλά και το μεγάλο όταν βλέπεις ας πούμε, πολύ κόσμο από κάτω είναι άλλο το συνέστημα. Οπότε δεν ξέρω και στα δύο, είμαι πολύ θετικός. Μ' αρέσουν πάρα πολύ και δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε στην παρέα μας. Αυτά ήταν παιδιά για σήμερα. Όποιος έχασε την εκπομπή, να μπει στο YouTube, στο κανάλι μας του MAD TV. Ανεβαίνουν όλες οι εκπομπές μας και τα live σε ξεχωριστά κομμάτια. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για μια ακόμα ημέρα. Δευτέρα Παρασκευή είμαστε εδώ καθημερινά, 2 με 3 το μεσημέρι. Φιλιά πολλά, καλή συνέχεια σε όλους και stay safe.